Θεωρών τη Κομωτινή πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι τη Δευτέρα στο Συλλαλητήριο Διαμαρτυρία για το Μακεδονικό κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι η επαναληπτική εκδήλωση για το θέμα τη Μακεδονία μετά τη χθεσινή βροχόπτωση και την ακύρωση ουσιαστικά τη συνάντηση. Ο κόσμο απέτησε να την κάνουμε σήμερα τη συγκέντρωση και εμεί αποδεχτήκαμε το αίτημα του κόσμου. Πιστεύουμε ότι κάθε μέρα σε όλε τι ελληνικέ πόλει, σε όλε τι πόλει, ο Έλληνα πρέπει να σηκωθεί, να βγει στου δρόμου και να διαδηλώσει περίτρανα ότι διαφωνεί απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, διαφωνεί απέναντι στο όνομα της παράδοσης της Μακεδονίας, διαφωνεί απέναντι στον όρο της μακεδονικής ταυτότητας και της μακεδονικής γλώσσας. Πιστεύουμε ότι μετά από 3.000 χρόνια πρέπει να αντιδράσουμε και να σταθούμε σαν Έλληνες στο ύψος της ιστορίας μας και με οποιοδήποτε τρόπο να αποτρέψουμε αυτή τη συμφορά. Η επόμενη μέρα είναι αυτό που σας είπα. Σε όλες τις πόλεις, κάθε μέρα ο λαός στους δρόμους. Μόνο έτσι και να απαιτήσουμε να πάμε σε εκλογές για να μπορέσουμε ίσως να προλάβουμε την καταστροφή που έρχεται. Τι έπρεπε να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία μετά από καλέσματα των απλών πολιτών. Βλέπετε ότι οι φορείς της πόλης απουσιάζουν ως συνήθως, οι εκπρόσωποι των πολιτών σε αυτοδιοικητικές θέσεις απουσιάζουν και αυτό ας το σημειώσουν οι πολίτες γιατί έρχονται και εκλογές και πιστεύουμε ότι εμείς εκφράζουμε τον απλό πολίτη και κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε χρέος να κάνουμε γιατί έτσι μας έμαθαν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας και αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς για τα παιδιά μας και για τα παιδιά των παιδιών μας. Με μένα μόνο που είμαι εδώ και ήμασταν και χθες μέσα στη βροχή δεν γίνεται παιδιά τίποτα. Πρέπει να μαζευτεί τουλάχιστον αν δεν μαζευτούν οι Πελοποννήσοι. Δηλαδή εμείς όταν δεν μαζευτούμε από τη Θράκη, από τη Μακεδονία και από την Ήπειρο παράδειγμα, όταν, γιατί από πίσω ερχόμαστε κι εμείς. Αν δεν το κάνουμε εμείς πρέπει όχι κινητοποίηση γιατί αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Με αυτούς που μπλέξαμε θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Τώρα τα σημεία, ποια σημεία, τα έχετε ακούσει όλος ο κόσμος για αυτά φωνάζει. Παραδόθηκαν τα, έχουν ξεπουλήσει όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Οι άλλοι έχουν βγάλει τα διαβατήρια, έχουν βγάλει τα αυτοκίνητά τους, έχουν με τις φωνακίδες με το μη μέσα. Μακεδόνες λέγονται, δεν ξέρουν να μιλάνε ούτε ένα ελληνικό. Είναι Σλάβοι, μέχρι και Βούλγαροι τα έχουν εναντιωθεί εναντίον τους οι άνθρωποι και λένε τι είναι αυτά που ζητάτε και εμείς οι δικοί μας εδώ πέρα βρέχει. Στο καφενείο και πέρα βρέχει. Οι περισσότεροι, δυστυχώς. Αυτά είναι, θα τα βρούμε μπροστά μας και εγώ τώρα τι να πω, είναι άλλοι φωστήρες που τα ξέρουν καλύτερα. Από τη γνώση του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα καμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Η Μακεδονία την ελληνική, η Μακεδονία την ελληνική, η Μακεδονία την ελληνική, η Μακεδονία την ελληνική. Ελλάς, Ελλάς, να βάλουμε ρόδια, να καθούμε μαζί τη συμφωνία αυτή την προδοτική. Ακόμα κι αν μας κατηγορούν και αν γράφουν διάφορα εναντίον μας. Για να δηλώσουμε κι εμείς τη διαφωνία μας με αυτό που πάει να διαπραχθεί. Βοσκή στη μάνδρα της πολιτείας η Λύκη. Η Λύκη, στα όπλα ακρίτες, μακριά και οι φαύλοι και οι περιτοί. Καλαμαράδες και δημοκόποι και μπολσεβίκοι, για λόγους άδειους ή για του ολέθρου τα έργα βαλτή. Έτσι αρχίζει το ποίημα του εθνικού μας ποιητή και βλέπουμε ότι και τότε υπήρχε κάποια ανάλογη πολιτική κατάσταση όπως και τώρα. Υλοποιείται λοιπόν σήμερα η προδοτική συμφωνία από τους πολιτικούς απόγονους εκείνων που το 1949 υπέγραψαν πάλι εκεί στις πρέσπες την αυτονόμηση της Μακεδονίας και την απόσπασή της από τον εθνικό κορμό. Αντί επιχειρημάτων μας αποκαλούν εθνικιστές, φασίστες κτλ. Αυτοί που αυτοαποκαλούνται δημοκράτες. Βέβαια, και η λέξη δημοκρατία έχει διαφορετική έννοια για τον καθέναν που την επικαλείται. Διότι και η Βόρειος Κορέα και η Νότιος Κορέα αποκαλούνται δημοκρατίες. Δημοκρατία έχει και η Κούβα.
Βασιλευωμένη δημοκρατία έχει η Σουηδία. Δημοκρατία είχε και η Σοβιετική Ένωση. Δημοκρατία έχει σήμερα και η Ρωσία. Τώρα τι σχέση έχουν μεταξύ τους αυτά τα πολιτεύματα, μόνο αυτοί που τα επικαλούνται ξέρουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούν να το αποκαλούνται δημοκράτες αυτοί που αρνούνται στο λαό να εκφραστεί όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα, δηλαδή τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Βέβαια όποιος δηλώσει πατριώτης, όποιος δηλώσει πατριωτικές θέσεις, γίνεται πατριδοκάπηλος, ακραίος, εθνικιστής κτλ. Αλλά εγώ ρωτώ πώς θα αποκαλούσαν τον Κολοκοτρώνη που έλεγε όταν κινδύνευε να σβήσει η επανάσταση από τις στρατιές του Ιμπραήμ φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Οι αρχαίοι Αθηναίοι όταν ορκιζόντουσαν σαν οπλίτες έλεγαν ότι δεν θα παραδώσω μικρότερη την πατρίδα που παρέλαβα αλλά μεγαλύτερη και ενδοξότερη.